Στην εκπομπή αναλυτής στο ένα Channel βρέθηκε την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου ο παγκόσμιος πρωταθλητής κατάδυσης Παναγιώτης Μαυρίδης, ο οποίος μίλησε για τις καταδύσεις, τις ελεύθερες πτώσεις, αλλά και γενικότερα για τις επιτυχίες που έχει καταφέρει έως τώρα, με την τελευταία εξ αυτών να είναι η ελεύθερη πτώση από το Ρίο Αντίριο. Ναι, οι καταδύσεις, ξέρω ότι είναι άθλημα εδώ και δεκαετίες, είναι και ένα αρχαίο άθλημα. Έχει ξεκινήσει από την αρχαία Ελλάδα, που δεν το γνωρίζουν πολύ, αλλά αν θα δουν στο Poesti Museum, παραδείγματος χάρη, τις τοιχογραφίες της περίφημες της Ποσειδονίας, θα καταλάβουν ότι αυτό που κάνουν είναι εδώ και 3.000 χρόνια. Βέβαια, οι καταδύσεις τώρα χωρίζονται σε τεχνικές και απολύτου ύψους, αλλά τελευταία γίνεται και μια ενοποίηση. Όπως είδατε στους τελευταίους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι καταδύσεις στα 27 μέτρα στάνταρ με τα πόδια είναι και Ολυμπιακό άθλημα ήδη. Από εκεί πρόσθεσε ο επαγγελματικό αθλητισμό από τα 27 μέτρα και πάνω, και είμαστε ελάχιστα άτομα στον κόσμο που έχουμε τέτοιου είδους υποσυνδέσεις φυσικά. Συνήθως είναι χρυσοί Ολυμπιονίκες που συνεχίζουν στα επαγγελματικά και δεν συμμαζεύεται. Εσείς ωστόσο έχετε αποφασίσει και συνεχίζετε ακόμα, γιατί το κάνατε αυτό να πούμε τώρα πριν μερικούς μήνες, αυτό που θα δούμε τώρα. Ναι, βέβαια αυτό ήταν βέβαια έκπληξη και για εσάς και για όλους. Και με ρωτάνε όλοι πώς είναι δυνατό μετά από μια μισή δεκαετία να ξαναεπιστρέφεις και να κάνεις τη μεγαλύτερη επίδοση στον κόσμο για φέτος. Έχουν απόλυτο δίκιο. Όμως αυτή η 1,5 δεκαετία που έλειψα τους διεθνείς χώρους ή τους εθνικούς, είναι πάρα πολύ απλό το θέμα. Ήταν θέμα οικογενειακό, θέμα υγείας, το να είμαι στον γονιό μου, που δεν έχουν καμία σχέση με τον αθλητισμό. Όμως μου έδωσαν την ευκαιρία να αναπτύξω απίθανες τεχνικές σε ρηχά σημεία, σε φράγματα φερτών υλικών, μια καινούργια τεχνική που θα τη δούμε τώρα με το Ρίο Αντίριο, που είναι ιστορικό γεγονός στην ουσία. Και η τεχνική, αλλά και η κατάθεση από το Ρίο Αντίριο. Ξεκίνησα. Πάμε. Πάμε, Παναγιώτη. Γέφυρα Ρίο Αντιρίου. Παναγιώτης Μαυρίδης. Φύγε, αγόρι μου. Ναι, αυτό είναι λίγο πάνω από το Ρίο Αντίριο, είναι πάνω από το Δόστρωμα. Mm. Είναι 53 μέτρα και 60, είναι η μεγαλύτερη επίδοση του κόσμου για φέτος. Έπρεπε να το αφήσετε και στην αργή κίνηση, γιατί δύσκολο το συνειδητοποιεί το μάτι. Στο τέλος της τεχνικής θα δείτε ότι στην ουσία στην κυριολεξία εξαφανίζουμε από το οπτικό πεδίο, αν είναι σε αργή κίνηση. Mm. Η βουτιά αυτή είναι η μεγαλύτερη κατάσταση στον κόσμο, δεν την περίμενε κανένας. Επίσης, αυτό που εξέπληξε πάρα πολλούς είναι η άνεση που το κάνω. Δηλαδή, το κάνω μια άνεση, λες και είναι ένα μέτρο. Μου το είπανε πάρα πολύ αυτό. Όντως, όντως. Αυτό δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι η καινούργια τεχνική που στην αρχή, ενώ αν δείτε όλες τις καταδύσεις από όλους τους αθλητές, δηλαδή ψάξετε το YouTube, δείτε ακόμη και τεχνικές καταδύσεις, είναι συγκεντρωμένοι από την αρχή και προσπαθούν με μεγάλη συγκέντρωση, καταναλώντας πολύ μεγάλη ενέργεια στον εγκέφαλό τους. Αυτή είναι η αλήθεια για αυτούς που είναι γιατροί, με καταλαβαίνουν τι λέω, να επιτύχουν συνήθως με κυκλική κίνηση την κατάδυση, να μπουν τέλεια στο νερό. Αυτή είναι μια τεχνική που δεν την εφάρμαζα όταν ήμουν σε πιο μικρή ηλικία. Την εφάρμοσα τώρα, αφήνω ελεύθερο τον εαυτό μου στα 15 μέτρα ύψος, σε πολύ μεγάλα ύψη, και μετά με διορθωτικές κινήσεις κυριολεκτικά πηγαίνω σε ράγες, όπως είδατε, στο τέλος. Ναι, έτσι, έτσι. Και με τρομερή ακρίβεια 88 μοιρών, που είναι το ιδανικό. Να φανταστείτε ότι δεν αισθάνθηκα καν πίεση. Σε ένα ύψος που είναι θανατηφόρο για έναν κανονικό άνθρωπο. Πραγματικά, και έτσι όπως το βλέπουμε.